Είναι ο Αχμέτ και η Σωτηρία, η χριστιανή Σωτηρία. Τους βλέπω εκεί απέναντι, κάθονται και μας παρακολουθούν. Που η αγάπη τους τους ένωσε, Ζήνα. Πέρα από τις θρησκείες, πέρα από όλα. Τους βλέπουμε εδώ. Ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, μια πολύ όμορφη οικογένεια. Κάθονται πίσω εκεί με το λευκό πουκάμισο. Τους γνωρίζετε σε λίγο. Λοιπόν, τώρα θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Όμως θέλω, Γιώτα μου, να πούμε αυτό που χθες αφήσαμε στη μέση σε σχέση με τη δίκη Μάντζιου και μετά για το θρίλερ που βρέθηκε ένα πτώμα στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ. Πάμε στη δίκη Μάντζιου πρώτα. Δίκη πρώτα. Η Τρίτη ήταν μια πολύ κομβική ημέρα για την δίκη, για τη δολοφονία της 22χρονης Ολυμπίας Μάντζιου με κατηγορούμενο στο δικαστήριο τον άντρα της, έναν 40χρονο σήμερα αστυνομικό. Και γιατί ήταν πολύ κομβική ημέρα, γιατί επιδείχθηκε στο δικαστήριο το σεντόνι με το οποίο ήταν τυλιγμένη η Ολυμπία. Να καταλάβω κάτι. Αυτό το σεντόνι υπήρχε άθικτο 11 χρόνια μετά. Βεβαίως, γιατί το είχαν κρατήσει οι γονείς, το είχαν δώσει εκείνο το βράδυ στην αστυνομία και φυλασσόταν όλο αυτό το καιρό στα πιστήρια της εισαγγελίας ήταν 11 χρόνια το σεντόνι. Γιατί για να καταλάβει ο κόσμος, εκείνο το βράδυ ο σύζυγος της Ολυμπίας κατηγορείται ότι μετά από ένα καυγά που είχαν την χτύπησε, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, στην περιοχή της κοιλιάς της, προκάλεσε τραύμα στο έντερο, έχασε τις αισθήσεις της και από εκεί και πέρα την έπνιξε με το σεντόνι, με αυτό το σεντόνι, το συζυγικό σεντόνι, το σεντόνι του κρεβατιού τους. Το έβαλε στο πρόσωπο, έτσι κατηγορείται, έφραξε τις οροφόρους οδούς, μύτη και στόμα και την έπνιξε. Αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ο ίδιος βεβαίως τα αρνείται όλα. Αυτό, με αυτό το σεντόνι την τήληξαν και με το ΕΚΑΒ τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ο πατέρας και η μητέρα της Ολυμπίας πήραν αυτό το σεντόνι και το έδωσαν αμέσως στην αστυνομία. Για να υπάρχει ως πιστήριο. Ήταν κάτι που έπραξε η οικογένεια. Βεβαίως, μαζί με τα ρούχα. Όχι η αστυνομία, δεν έγινε από την αστυνομία αυτή η ενέργεια. Όχι. Ο πατέρας και η μητέρα, επειδή από εκείνη τη στιγμή είχαν κάποιες υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια, πήραν τα ρούχα της και το σεντόνι και τα παρέδωσαν στην αστυνομία ως πιστήρια. Όλο αυτό τον καιρό, λοιπόν, όλα αυτά τα 11 χρόνια, γιατί το περιστατικό αυτό συνέβη τον Απρίλιο του 2006, φυλασσόταν ως στα πιστήρια της εισαγγελίας. Η εισαγγελέας της ΕΔΕΣ ζήτησε το σεντόνι αυτό να επιδειχθεί στο δικαστήριο. Και την Τρίτη, το σεντόνι αυτό το πήρε η πρόεδρος της ΕΔΡΑΣ, το άνοιξε μπροστά σε όλο το ακροατήριο και πραγματικά όλοι πάγωσαν. Έμειναν όλοι άφωνοι. Και γιατί? Γιατί είχε δύο μεγάλες κοιλίδες από αίμα. Δύο κοιλίδες, μεγαλύτερες από το μέγεθος ενός πορτοκαλιού και μικρές, πολλές διάσπαρτες. Και το ζήτημα είναι αυτό που φωνάζει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Εάν δεν υπήρξε ισρόφηση, εάν δεν υπήρξε πνιγμός, ασφυξία, εάν δεν υπήρξε βλάβη στο έντερο, αιμορραγική βλάβη, να αιμορραγήσει δηλαδή η κοπέλα, από πού προήλθε αυτό το αίμα, αυτές οι κοιλίδες. Άρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία ήρθε από την πλευρά της οικογένειας και μάλλον ήταν ένα κρυφός άσο στο μανίκι που είχε η οικογένεια και ενδεχομένως δεν γνώριζε κανείς. Δεν ξέρανε. Εντάξει, η πλευρά της υπεράσπισης έχει τους δικούς της ισχυρισμούς ότι όλο αυτό, ότι μεγάλωσαν οι κοιλίδες γιατί χρησιμοποίησαν και κάποια ειδικά υλικά προκειμένου να ελέγξουν το DNA. Ωστόσο, φαινόταν ήταν δύο μεγάλες κοιλίδες από αίμα. Και εδώ οφείλουμε να συγχαρούμε και τις αρχές που όλο αυτό το καιρό φύλαξε με βλάβια το συγκεκριμένο πιστήριο. Και βεβαίως και την εισαγγελέα που το ζήτησε για να επιδειχθεί. Τώρα, Γιώτα μου, αυτή η υπόθεση πότε θα ξαναεκδικαστεί, πότε θα είναι ξανά στο ακροατήριο? 20 Φεβρουαρίου είναι η συνέχεια. Δεν έχει πολλές δικασίμους ακόμη. Περιμένουμε με αγωνία τώρα. Έχουμε περάσει στους μάρτυρες πέρας πίσω και κάποια στιγμή περιμένουμε να ακούσουμε με μεγάλη αγωνία τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγος, ο 40χρονος σήμερα αστυνομικός. Αυτά λοιπόν. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο θρίλερ με το πτώμα.